μας δώσεις την Παναγία κατά την επίγεια ζωή της. Ευλόγησε τον Πάτρα, τον Αγίου Πόνο, 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 τον Αμήν. Από τους αποστολικούς χρόνους και μέχρι τις μέρες μας, όλοι όσοι πραγματικά αγαπούν τον Χριστό, αποδίδουν τιμή σε αυτήν που τον γέννησε, τον μεγάλωσε και τον προστάτευσε κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων. Εάν ο Θεός Πατέρας διάλεξε αυτήν, ο Θεός Άγιο Πνεύμα κατήλθε σε αυτήν και ο Θεός Υιός ενίκησε εν αυτήν, εάν υποτάχθηκε σε αυτήν κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων, εάν ανησύχησε για αυτήν όταν ήταν κρεμάμενος στο Σταυρό, τότε δεν θα έπρεπε όλοι όσοι ομολογούν την Αγία Τριάδα να την τιμούν. Ακόμα και στις ημέρες της επίγειας ζωής της, οι φίλοι του Χριστού, οι Απόστολοι, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και αφοσίωση προς τη Μητέρα του Κυρίου. Ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεολόγος, ο οποίος εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού και Ιούδης την πήρε στο κατάλημά του. Φρόντισε για αυτήν σαν να ήταν μητέρα του από τη στιγμή που ο Κύριος του απίπτυνε από το σταυρό της λέξης «Ιδού ημίδιος σου». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφησε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό εικόνων της, ορισμένες μαζί με το προϊόν ή ο πρέπος, άλλες δίχως αυτό. Όταν της πήγε και της έδειξε στην υπεραγία Παρθένο, αυτή της ενέκρινε και είπε, ήθε η χάρη του Υιού μου να είναι μαζί τους και επανέλαβε τον ύμνο που είχε ψάλει στην οικία της Ελισάβετ. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλλίαση το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής της, η Παρθένος Μαρία απέφευγε την δόξα που της ανήκε ως μητέρας του Κυρίου. Προτιμούσε να ζει στην ησυχία και προετοίμαζε τον εαυτό της για την αναχώρηση προς την αιώνια ζωή. Μέχρι την τελευταία ημέρα της επίγειας ζωής της, φρόντισε να φανεί άξια της βασιλείας του Υιού της. Πριν το θάνατο προσευχήθηκε ώστε αν αυτός ήθελε να ρίσει την ψυχή της από τα μακρυρά πνεύματα που συναντούν τις ανθρώπινες ψυχές στον δρόμο προς τον ουρανό και προσπαθούν να τις πάρουν μαζί τους στον Άδη. Ο Κύριος της άκουσε την προσευχή της μητέρας του και την ώρα που φανάβηκες καθήλθε ο ίδιος από τον ουρανό με πλήθος αγγέλων να παραλάβει την ψυχή της. Από τη στιγμή που είχε ο τόπος είχε επίσης προσεκτική να μπορέσει να αποχαιρετήσει τους Αποστόλους, ο Κύριος της σύναξε στην κίνησή της όλους τους Αποστόλους εκτός από το χωμά. Ήρθαν με μία αόρατη δύναμη εκείνη την ημέρα στην Ιερουσαλήμ από τα πλέρα του κατοικημένου κόσμου όπου κήρυχαν και ήταν παρόντες στην ευλογημένη της μετάσταση στην αιώνια ζωή. Οι Απόστολοι επιδόθηκαν στην καρδί του πάνω του σώματος της με ιερούς ύμνους. Την τρίτη ημέρα άνοιξαν τον τάφο για να αποδώσουν τιμές στα δίψανα της μητέρας του Θεού μαζί με τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος είχε πια καταφτάσει στην Ιερουσαλήμ. Όμως δεν βρήκαν τους όλους στον τάφο και με απορία επέστρεψαν στο κατάλημά τους. Τότε, κατά τη διάρκεια του γεύματος, η Μητέρα του Θεού εμφανίστηκε μπροστά τους, χωρίς να πατά στο έδαφος,
αστράφοντας με ουράνιο φως. Τους είπε ότι ο Υιός της είχε το ψάσιο και το σώμα της. Αφού μετεστάθη και τεστάθη, στεκόταν ενώπιον του θρόνου του. Την ίδια στιγμή τους υποσχέθηκε να είναι πάντα μαζί τους. Οι Απόστολοι χαιρέτησαν τη Μητέρα του Θεού με μεγάλη χαρά και άρχισαν να την τιμούν όχι μόνο ως Μητέρα του αγαπημένου τους διδασκάλου και Κυρίου, αλλά και ως ουράνια βοηθό, ως προστασία των χριστιανών και μεσηκεία όλων των ανθρώπινων γένους ενώ